Εσείς τώρα το ανάψετε. Η ερώτηση του ανασχηματισμού και είναι δεδομένη η πολιτική απάντηση του κάθε υπουργού όταν το ρωτάμε. Υπάρχει ανάγκη ανασχηματισμού, να το θέσω έτσι. Είναι δεδομένη η απάντηση. Άρα νομίζω ότι την έχετε δώσει. Αυτό κρίνεται από τον Πρωθυπουργό πώς αναδιατάσσει τις δυνάμεις που υπάρχουν, τα πρόσωπα, με έναν τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. Το σίγουρο είναι ότι στο τέλος της τετραετίας να ξέρετε ότι ο κόσμος θα κρίνει αυτή την προσπάθεια ανεξαρτήτως αν ήταν ο Σκουρλέτης ή ο Α ή ο Β, αλλά από το συνολικό αποτέλεσμα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, για αυτήν θα κρεθούμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Θα υπάρξουν εσωκομματικές αλλαγές, κύριε Σκουρλέτη? Γιατί κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει και μια αναδιάταξη εντός του κόμματος. Γι' αυτό θα το συζητήσει το κόμμα στον κατάλληλο χρόνο. Τώρα μιλήσατε για την κυβέρνηση. Να. Ωραία, πάμε τότε λοιπόν στο. Μην το πω παλιό χαρτοφυλάκι, το πρώτο. Ναι. Χρονικά. Ρωτούν τι θα γίνει με τη μοριοδότηση. Για ποιο πράγμα? Για προφανώς προσλήψεις και. Δεν το. Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Τι. Και εγώ. Ερώτηση προς τον Υπουργό, τι θα γίνει με τη μοριοδότηση? Προφανώς εννοούν με ΑΣΕΠ, υπάρχει κάποια προκήρυξη, εξέλιξη? Πολλές προκήρυξεις υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για διάφορες θέσεις στο δημόσιο. Άρα είναι μια πολύ γενική ερώτηση την οποία. Ωραία, τότε ας το στείλει σαφέστερα ο τηλεθεατής. Ψήφος στους απόδημους. Είχατε πει μέσα στο 18. Ναι. Και είναι και ένα ζήτημα που η αξιωματική αντιπολίτευση το έκανε σημαία ενός διαστήματος όταν έγινε κατάτμιση. Τι έχετε να. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, στο τελευταίο νομοσχέδιο για τοπική αυτοδιοίκηση των Κλισθένη συμπεριλήφθη μια συγκεκριμένη διάταξη η οποία προβλέπει τη συγκρότηση μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και πρόσωπα πέρα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα έλεγα εγώ ευνοσμένης αξίας. Ήδη αυτή η επιτροπή συγκροτήθηκε, χθες την υπέγραψα. Επιχειρήσαμε να ζητήσουμε την συμβολή όλου του πολιτικού χώρου, όλων των πολιτικών κομμάτων. Συνέβαλε? Τελικώς ναι, και είναι θετικό αυτό. Ενώ πριν από περίπου 2 εβδομάδες σε μια επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Βορύδη, που του είχα ζητήσει ως ο αντίστοιχος τομεάρχης για τα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, του είχα ζητήσει να προτείνουν έναν νομικό, εν πάση περιπτώσει, που να έχει μια εμπειρία που να συμμετάσχει στο πλαίσιο αυτών των 6 εμπειρογνωμόνων που θα είναι σε αυτή την επιτροπή. Μου είχε πει ότι δεν θα υπάρχει πρόταση. Τελικώς χθες, να, παίρνετε και μια είδηση που ίσως δεν την ξέρετε, σε επικοινωνία που υπήρχε από τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη με τον διευθυντή του δικού μου πολιτικού γραφείου, υπήρξε μια πρόταση. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν μπορεί και σήμερα αυτής της επιτροπής, η οποία έχει μια συγκεκριμένη εντολή να φέρει εντός του έτους, μέσα στους επόμενους μήνες, μια πρόταση προς την Ελληνική Βουλή που να απαντάει στο θέμα αυτό. Με χρονοδιάγραμμα την ψήφιση του. Το χρονοδιάγραμμα καταρχήν αφορά την διαμόρφωση της πρότασης και η Ελληνική Βουλή θα την κάνει αποδεκτή ή όχι, θα την τροποποιήσει κτλ. Προφανώς η Βουλή θα αποφασίσει. Μάλιστα. Έχω μια τελευταία ερώτηση, η οποία με τσιγκλάει. Σε βλέπω. Ναι, θα εκμεταλλευτώ για λίγο ακόμα το χρόνο του Υπουργού. Πάμε για αυτόνομο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τι εννοείται αυτόνομο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν ουσιαστικά ένας διακριτός πυλώνας κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών. Να. Γι' αυτό και δεν είχε πολιτικό προϊστάμενο υφυπουργό. Είχε αναπληρωτή υπουργό. Σωστό. Με αποκλειστικές αρμοδιότητες τα ζητήματα της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και των της προστασίας του πολίτη. Αυτές οι γραμματείες ήταν. Δεν γνωρίζω αν είναι στη σκέψη του Πρωθυπουργού να το αυτονομήσει. Κατά καιρούς, αν κοιτάξετε τα τελευταία δεκαετία, 15 ετία, πότε ήταν κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών, πότε ήταν εντελώς ξεχωριστό. Επί της ουσίας όμως σας λέω ότι έχει μια δικιά του διακριτή δομή. Στο σημείο που, αν θέλετε, τυπικά υπήρχε μια εμπλοκή, ήταν στα θέματα της νομοθετικής εξουσίας. Σωστό. Θα έπρεπε
Σωστό. Να. Περνάνε μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Κύριε Σκουρλέτη, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην ΕΡΤ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.